βρίσκεται εδώ και ο πρόεδρος... Μιχάλη, πριν πάμε σε αυτό, επειδή η δεσμή σου με τον νησί εσένα είναι πάρα πολύ στενή, έτσι, άρρηκτη. Πώς ακούστηκε αυτή η αναφορά Κασελάκη χθες στο κρατήδιο το δικό τους? Κοιτάξτε, πιο πολύ θα σου μιλήσω σαν βετερνάος δημοσιογράφος. Έτσι μου προκάλεσε πολύ μεγάλη θλίψη. Περιμένεις, ξέρεις, ακόμα και από τους νέους ανθρώπους που δεν παρακολουθούν τα πράγματα όπως εμείς, αλλά θέλουν να ηγηθούν της Ελλάδας. Τουλάχιστον να ξέρουν δύο, τρία πράγματα και ξέρεις, Γιώργο, δεν είναι ανάγκη να ξέρουν με την έννοια να ξέρουν τους όρους και να ξέρουν την ιστορία. Να ξέρουν τουλάχιστον σωστά τις λέξεις. Όταν τον άκουγα και έτυχε να τον άκουγα, επειδή ξέρεις, προκάλεσα και εγώ όλη αυτή την ιστορία, αν θες, με εκείνο το tweet το εχθεσινό, ότι τους ακούμε όλους, μιλούν καμία κουβέντα για τα εθνικά θέματα. Και την είπανε, κύριε συνάδελφε, τι θέλατε να γίνει. Μετά από μισή ώρα, το θέλες, Μιχάλη. Το ζήτησες. Ψήφισε η κυρία Αξιόγλου αμέσως όμως και μου απάντησε. Και ξεκίνησε το κακό για να φτάσουμε εδώ, όπως καταλαβαίνεις. Αν μου επιτρέπεις, επειδή και εγώ δεν αναμειγνύομαι στα εσωτερικά πολιτικά, του έκανε παγίδα η κυρία Αξιόγλου και τον κυριολεξία δηλαδή, τον έριξε στο καναβάτσο. Η δήλωση του το πρωί, στις πρωινές ώρες που έκανε, τη μεταδώσατε κι εσείς. Για μένα χειροτερεύει τα πράγματα. Έτσι, δεν μπορεί να λέει ότι είναι η χρήση της ελληνικής γλώσσας που δεν του επιτρέπει να ξέρει ιστορία. Στην Κύπρο, να πούμε για όλους, η πατρίδα είναι ημικατεχόμενη. Έχουμε περίπου 40% υποτουρκική κατοχή. Επειδή υπήρξε η άναδρη τουρκικής βολή του 1974, σε συνεργασία με τη Χούντα των Αθηνών και με τους Αμερικανούς, με το χέρι Κίσιγκερ. Και 49 χρόνια μετά, βαδίζουμε στο 50ο έτος, Γιώργο και Άννα, τα πράγματα παραμένουν όπως εκείνη τη θλιβερή μέρα. 15 χρονών ήμουνα, τώρα είμαι 66 και τα πράγματα είναι ακριβώς τα ίδια. Αλλά ξέρεις, ξέρετε, η φλόγα για την επιστροφή, για την απελευθέρωση, πιστέψτε με, δεν έχει σβήσει ποτέ. Θα κόψουμε αυτά τα 30 δεύτερα λοιπόν τα τελευταία, Μιχάλη, θα τα βάλουμε σε ένα mail, θα τα στείλουμε εκεί που πρέπει. Και αυτό είναι, δεν είναι γράμματα που λένε. Θα πρέπει να κάνει ένα ταξίδι αν κερδίσει, θα του έλεγα ως συμβουλή ένας μεγαλύτερος. Αν κερδίσει τις εκλογές, να σηκωθεί το πρωί της Δευτέρας και αντί να πάει να ψάχνει τι θα κάνει με τις αύριες συνιστώσεις, να πάει στην πράσινη γραμμή στην Κύπρο, στη γραμμή Αττήλα, για μερικές ώρες και να επιστρέψει πίσω. Μάλιστα. Και θα γίνει άλλος αυτό. Πιστεύεις ότι όλο αυτό το οποίο έκανε αυτή η δήλωση του κ. Κασελάκη θα του κοστίσει? Και δεν αναφέρομαι. Εγώ πιστεύω θα του κοστίσει. Άννα, είδα χύμαρο σχολείο. Έτσι, από ανθρώπους που δεν το περίμενα. Και εμείς παρουσιάσαμε το πρωί, αλλά πολύ μικρό δείγμα, γιατί δεν μπορούμε να τα παρουσιάσουμε όλα. Το καταλαβαίνεις καλύτερα. Επειδή εδώ ήταν. Δεν κοιμόμασταν εμείς και παρακολουθούσαν συνέχεια τα κοινωνικά δίκτυα. Κυριάρχησε παντού. Παντού, σε όλα τα κοινωνικά δίκτυα κυριάρχησε και σε όλους τους χώρους. Αυτό είναι το που μου έκανε επίσης εντύπωση εμένα. Ότι κυριάρχησε και σε όλους τους χώρους. Εδώ στην Ομογένεια, βέβαια, τι να σας λέω. Μίλησα με τους ανθρώπους που αποτελούν το ισχυρότατο λόμπι πια της ομογένειάς μας. Λόμπι για την Ελλάδα και για την Κύπρο. Τέτοια απογοήτευση από τα παιδιά. Είναι νέα παιδιά στην ηλικία του. Είναι παιδιά τρίτης και τέταρτης γενιάς. Ο Στέφανος είναι πρώτης γενιάς. Επαναλαμβάνω. Οι ακτιβιστές της ομογένειας είναι παιδιά τρίτης και τέταρτης γενιάς. Δηλαδή οι παππούδες τους ήρθαν εδώ. Καταλαβαίνετε, του Στέφανο ο πατέρας του έφυγε, λέει, για το παραδικαστικό πριν 20-25 χρόνια, 15 χρόνια. Δεν δικαιολογείται να μην γνωρίζει. Τα παιδιά αυτά λοιπόν της ομογενειάς ήταν πάρα πολύ απογοητευμένα και οι βετεράνοι βέβαια. Ναι. Διότι σου λέει, εμείς είμαστε στο εξωτερικό και παλεύουμε για αυτή την ιστορία, για το Αιγαίο, για τον Εύρο, για τους ανθρώπους στη Βόρειο Ήπειρο, για την Κύπρο. Και ένας άνθρωπος ο οποίος αύριο μπορεί να είναι αρχηγός του δεύτερου μεγαλύτερου κόμματος της αξιωματικής αντιπολίτευσης, δεν έχει ιδέα τι γίνεται, τι συμβαίνει. Και Μιχαλή, αυτή η τοποθέτηση... Λοιπόν, μετά από αυτό το εισαγωγικό του Γιώργου είπαμε πάρα πολλά. Συγγνώμη, δεν ήθελα να το προκαλέσω όλο αυτό, αλλά σε ακούσαμε με πολύ μεγάλη προσοχή ως άνθρωπο του νησιού.